Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Φάνη τον Καραμπατζάκη, ο οποίος μαζεύει λάχανα. Είναι σε λαχανόκι, πόντος. Ναι, έχει μαζεύει ζαρζαβατικά. Πού είναι όμως, σε ποιο δήμο? Στους Αγίους Αναργύρους Καματερό. Ωραία, εκεί που αλλού θα ήταν, εκεί έχει οικόπεδα, εδώ έχει απ' έξω και εκεί. Και έχει στον Άγιο Δημήτριο μέρη. Αυτή είναι δημοτική, είναι κοινωνική λαχανόκηπη. Τώρα μας πει τώρα ο Φάνης ο Καραμπατζάκης. Έλα Φάνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Και έχω και κάποιους κυρίους. Το κάναμε διαδήλωση. Καλλιεργητές. Το κάναμε διαδήλωση. Το κάναμε ακριβώς. Κάτι σαν διαδήλωση η διαμαρτυρία είναι η Ιορδάνη και θα δούμε το γιατί. Ναι. Δημοτική λαχανόκηπη, όπως είπατε και όπως γνωρίζουν αρκετοί, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούσε για 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2015 για να λειτουργούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονταν καλλιεργητές που επιλέγονταν με κοινωνικά κριτήρια. Αφενός για να έχουν, να τρέφονται από αυτά, να τρέφουν τις οικογένειές τους από αυτά τα προκυπευτικά και ό,τι άλλο βγάζει, μπορεί να βγάλει γη, και αφετέρου κάποιοι να γνωρίσουν την γη και τις γεωργικές δραστηριότητες. Μετά το 2015 κάποιοι δήμοι αποφάσισαν να κρατήσουν αυτά τα προγράμματα με δική τους μέρημνα, ενώ αρχικά τα χρηματοδοτούσε, όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε γεωπόνους κανονικά. Μετά συνέχισαν οι δήμοι, κάποιοι δήμοι, να τα έχουν υπό τη στέγη τους. Πόσο είναι αυτό το κόστος και δεν μπορεί να το σηκώσει? Να σου πω Φανή, πόσο είναι αυτό το κόστος που δεν μπορεί να το σηκώσει ο Δήμος και τον κλείνει το λαχανόκηπο? Θα πάω στους κυρίους. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μηδενικό το κόστος, διότι ο Δήμος ουσιαστικά δίνει απλώς το χώρο. Εδώ στο Δήμο λοιπόν Αγίων Αναργύρων Καματερού, ο Δήμος το συντηρούσε αυτό το πρόγραμμα, αλλά πριν από λίγες μέρες πάω εδώ στον κύριο Θανάση. Όλοι αυτοί, όπως σας είπα, είναι καλλιεργητές που έχουν επιλεγεί με κοινωνικά κριτήρια. Ο ένας έχει 6 παιδιά, ο άλλος έχει 2, ο άλλος έχει 2 παιδιά, 5 γκόνια. Τα εισοδήματά τους, πολλοί είναι άνεργοι, κάποιοι έχουν πολύ περιορισμένα εισοδήματα. Για να καταλάβουμε λίγο, Φάνη, οι κύριοι που είναι εκεί καλλιεργούν το χωράφι του Δήμου και από αυτό παίρνουν κάποια χρήματα ή καλλιεργούν για να φάνε, για να φάει η οικογένειά τους? Για να φάνε, για να φάει η οικογένειά τους είναι. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καρελιώτης. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Καρελιώτη, ο οποίος έχει Θανάση. Πόσα παιδιά? Έξι παιδιά. Καλημέρα σας. Τα εισοδήματά σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, ευτυχώς τα εισοδήματά μου με 6 παιδιά υπάρχουν και είναι και σχετικά καλά, γιατί δεν θα έφτανε ένα κομμάτι από το λαχανόκηπο για να μπορέσω να τα ζήσω. Γιατί δεν είναι μόνο να τα ζήσουμε, να τα μεγαλώσουμε και με αξιοπρέπεια και να πατήσουν και σωστά στην κοινωνία, να είναι σωστοί άνθρωποι και χρήσιμοι πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε καταρχάς και καλημέρα σας. Γιατί το καλημέρα, γιατί το κλείνει ο Δήμος, κύριε Θανάση? Πείτε μας, γιατί το κλείνει ο Δήμος? Ο Δήμος θέλει να κάνει κάποιες δράσεις εμπορικές, από ό,τι μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και αυτό και ουσιαστικά δεν μας ενοχλεί εμάς τι θέλει να το κάνει. Εμάς μας ενοχλεί ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, εγκατάσταση, η οποία ουσιαστικά καταστρέφεται. Θέλει να την καταστρέψει δηλαδή. Αυτό, πριν θα το δώσει αντιπαροχή αυτό. Το πρόγραμμα, θα το δώσει αντιπαροχή? Όχι αντιπαροχή. Δεν θα το δώσει αντιπαροχή. Θέλει να φέρει, λέει, κάποιες εκθέσεις να γίνονται για να έχει να αποκομίσει χρήματα ο Δήμος. Υπάρχουν όμως και άλλες εκτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' αυτό το λόγο ο Δήμος. Δεν είναι ανάγκη να καταργήσει τον αστικό λαχανόκηπο. Εσάς δεν μπορεί να σας δώσει μια άλλη έκταση, ας πούμε, να τα βρείτε κάπως έτσι, για να μπορέσετε και να συνεχίσετε να καλλιεργείτε? Κοιτάξτε, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο χώρος που βλέπετε πίσω σας, δεν τον βλέπετε, ο χώρος που είναι πίσω μας λοιπόν, στήχησε περίπου 100 χιλιάρικα για να κατασκευαστεί. Δηλαδή ο Δήμος θα πετάξει τα 100 χιλιάρικα μια ήδη έτοιμη εγκατάσταση, θα πάει να ρίξει άλλα 100 χιλιάρικα σε κάποιον άλλο χώρο, και για ποιο λόγο να το κάνει αυτό και να μην κάνει τη δράση που θέλει, κατευθείαν σε κάποιον άλλο χώρο, όποιον είναι δυνατό αυτό. Κύριε Θανάση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος, τι δυνατότητα παραγωγής έχει αυτός ο λαχανόκηπος? Δηλαδή, τι παράγει? Κοιτάξτε να σας πω. Σε τι ποσότητα? Τη δυνατότητα παραγωγής. Κυπευτικά, οποροκυπευτικά. Οποροκυπευτικά. Έτσι. Και δεν στοιχίζει τίποτα στο Δήμο, είναι όλα τα έξοδα των καλλιεργητών. Δεν στοιχίζει τίποτα. Ήταν ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουν οι άνθρωποι πολυτεχνοί. Ναι. Πήγαινε εσύ, Φάνη, να μιλήσει και η κυρία πίσω. Η ώρα είναι 6:30 και το πρωί, και από τις 6 έχουν μαζευτεί εδώ 10 άνθρωποι. Δείγμα του πόσο πολύ τους καίει αυτό το θέμα. Μια κουβέντα θα θέλαμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Φάνη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος Αρχιμίδης που έχω εδώ στα δεξιά μου. Εσείς έχετε 2 παιδιά, 5 γκόνια. Πόσο καιρό τρέφεται ουσιαστικά? Από το 2013 είμαστε εδώ πέρα. Βεβαίως τρέφεται. Ένα μέρος τρέφεται.
Καλλιεργούμε αυτά τα ό,τι βγάζει. Ο κύριος Γιώργος εδώ έχει δύο παιδιά και κινητικά προβλήματα. Ναι. Εσείς με βάση κοινωνικά κριτήρια είχατε πει. Ναι. Πείτε ναι. μου κι εσείς. Ναι, τρέχω από την οικογενειακή σας κατάσταση και αν το εισόδημά σας. Έχω δύο παιδιά, ο ένας είναι τώρα από φαντάρος, ο άλλος είναι φοιτητής, η γυναίκα μου άντεργη, έχω το κινητικό πρόβλημα και κατά κάποιο τρόπο. Εδώ έρχεστε και είστε ουσιαστικά γεωργός, έτσι. Ωστε. Αγρότης. Ναι. Είναι μια απασχόληση. Ναι. Και, τι... και δεν είναι μόνο απασχόληση. Πολλά λαχανικά τη εποχή. Ότι... βάζει και τα λαχανικά στο τραπέζι του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Μια ερώτηση και εδώ. Και εσείς καλημέρα σας, κύριο Γιώργο. Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Από το 2013 όταν ξεκινήσαμε, αυτή η δομή ήταν η καλύτερη δομή. Και λοιπόν, τώρα τελευταία ο Δήμαρχος μόλις έχει αναλάβει... Φάνη, Δημάρχου, Φάνη, έχουμε... όχι. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι είχαμε... Συγγνώμη. Συνέχισε. Ας ολοκληρώσει ο κύριος για να κλείσουμε. Επικοινώνησα εγώ με το Δήμο να πω για την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ. Επικοινώνησα πριν από λίγες μέρες με το Δήμο. Δεν είχα κάποια απάντηση από το Δήμαρχο. Θα επιμείνω όμως, γιατί προφανώς θα. Και θα να δούμε να τι γίνεται και με τους άλλους λαχανόκηπους, Φάνη. Να το ψάξουμε λίγο, γιατί 100 εκατομμύρια δεν είναι βέβαια, λίγα λεφτά. Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είναι 75 άνθρωποι. Θα το συνεχίσουμε, Φάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους που είναι εκεί.